Απρίλιος μήνας και είναι η ιδανική εποχή να αγοράσουμε φυτά για τη βεράντα ή το κήπο μας που θα δώσουν χρώμα και άρωμα στον εξωτερικό μας χώρο. Μικροί ή μεγάλοι χώροι μπορούν να φιλοξενήσουν λουλούδια της αρεσκίας μας, μετατρέποντας ένα άδειο ψυχρό μέρος σε μια μικρή όαση πρασίνου. Μία επίσκεψη σε ένα φυτώριο είναι η καλύτερη λύση για σωστές αγορές, καθώς με τη βοήθεια του γεωπόνου μπορούμε να πετύχουμε ισορροπία και αρμονία χρωμάτων, ανθεκτικότητα σε ήλιο και άλλα καιρικά φαινόμενα, όπως και στοιχειώδεις γνώσεις κυπουρικής. Βλέπω ότι ξεκίνησε ήδη η κίνηση, υπάρχει αρκετός κόσμος εδώ, οι συνθήκες που επικρατούν είναι πολύ καλές. Τι προτιμάει ο κόσμος να παίρνει? Ο κόσμος γενικά θέλει φθηνά. Οτιδήποτε αρκεί να είναι φθηνό. Εντάξει, εμείς τους το παρέχουμε. Επιλέγουν εποχικά λουλούδια, να φανταστώ. Περισσότερο τα κλασικά, οι μολόχες, οι πετούνιες, τα σελφίνια, αυτά που έχουν έτσι έντονα χρώματα, τα ξέρει ο κόσμος, μπορεί τα συντηρεί. Έχετε και μεγάλα δέντρα ωστόσο, για κήπους, διαμόρφωση. Και εσωτερικού χώρου, εξωτερικού χώρου, και μονοετές και πολυετές φυτά. Εμείς αναλαμβάνουμε και διαμόρφωση του χώρου τους. Για όλα τα πορτοφόλια, ο καθένας ανάλογα με το τι θέλει να κάνει, μπορεί να βρει και αντίστοιχα έτσι πράγματα. Ο κόσμος αγαπάει το λουλούδι, πώς βλέπετε έτσι? Το αγαπάει. Ναι. Το θέλει το λουλούδι του. Περιμένει την περίοδο αυτή που θα έχουμε την ανθοφορία. Όλοι περιμένουν την άνοιξη. Σαν να ζωγονεί, την αλήθεια. Ξέρει ο κόσμος να περιποιείται τα λουλούδια? Δίνετε εσείς και συμβουλές? Ναι, ναι. Κανονικά. Εντάξει, μαθαίνουν σιγά-σιγά. Αλλά ρωτάει ο κόσμος, βοηθάμε εμείς. Το βλέμμα σας έχει χαθεί εδώ στην υπέροχη αυτή εικόνα. Ναι, είναι μία από τις ωραιότερες σκηνές αυτές. Mm-hmm. Έρχεστε. Και είμαι πελάτης κάθε χρόνο, τέτοια εποχή. Έρχομαι για να πάρω μερικά λουλούδια, να στολίσουμε. Βεράντα ή κήπο, τι στολίζετε? Και αυλή, και βεράντα. Αυλή, και πολύ αυλή. Ωραία. Είναι η τσέπη κρατά καλά, αφιερώνουμε έτσι, είναι αρκετά έτσι, μεγάλο ποσό για τα λουλούδια. Στα χρόνια που περνάμε όλοι κόβουμε, αλλά προσπαθούμε να μην τα κόψουμε, αλλά να βολευτούμε. Mm-hmm, ωραία. Πήρατε αρκετά πράγματα? Πήρα κάτι σπόρους, θα πάρω και μερικά λουλούδια. Και ωραία, έτσι το να δούμε χώρο λίγο, να χαρούμε την άνοιξη και να ξεφύγουμε από την κλεισούρα του χειμώνα. Γεια σας, υπέροχο λουλούδια λέξατε. Ναι, ναι, βέβαια. Είμαι εκλεκτική σε αυτά τα λουλούδια πολύ. Ναι, λίγα και καλά. Ναι, βέβαια, πάντα. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα τώρα με την κρίση υπεριοριζόμαστε. Σωστά. Σε βεράντα, κήπο. Βεράντα και κήπο έχουμε. Ωραία. Ευτυχώς. Λοιπόν, ωραία, καλό... ναι. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Είναι η εποχή τέτοια? Η εποχή είναι τέτοια που παίρνουμε πάνω τα λουλούδια και κάθε χρόνο παίρνουμε. Πού το βάζετε, μπαλκόνι ή κήπο? Έχουμε κήπο, έχουμε κήπο. Μέσα στην Κοζάνη εδώ? Στην Κοζάνη, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία και το φροντίζετε, το περιποιείστε? Ναι, έχω πράσινο, έχω τα πάντα, ας πούμε. Ναι. Ναι. Οπότε ανανεώνεται πιο πολύ εποχικά φυτά, ναι, παίρνετε. Ναι, ναι, κάθε χρόνο αυτά τα... Να βάλουμε και λίγο χρώμα στη ζωή. Βέβαια, ναι, 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 ναι. Διότι χρειάζεται. Εσένα σου αρέσουν τα λουλούδια? Ναι. Ήρθες να πάρεις λουλουδάκια? Ναι. Τι σου αρέσει, θα μου δείξεις εδώ? Ποια λουλούδια, πες. Έχεις επιλέξει, αυτά εδώ σου αρέσουν τα λουλουδάκια? Ναι. Θα τα πάρεις? Mm. Τα προσέχεις τα λουλούδια? Ναι. Χρόνια στο χώρο με πολύ μεγάλη εμπειρία και με πολύ καλές έτσι, πρακτικές όσον αφορά την καλλιέργεια φυτών, λουλουδιών και ο κόσμος σας εμπιστεύεται όλα αυτά τα χρόνια. Σίγουρα βέβαια. Μετά από τόσα χρόνια, επόμενο είναι. Είμαστε εδώ λοιπόν στο φυτώριο που υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία σε φυτά, σε λουλούδια. Έχουμε γεμίσει με χρώματα και αρώματα. Η εποχή, η άνοιξη. Χρώματα και αρώματα. Mm-hmm. Τι έχουμε να προσφέρουμε εδώ, τι μπορούμε να βρούμε? Πολλά φυτά. Αρχίζουμε από ορτασίες, βιγόνιες, ροδρόδεντρα, κυκλάμινα, γαρδένια, βιγόνια, ζέρμπερα, ιμπάτια, ψιβίσκους, χιλιάδες φυτά. Το λουλούδι θέλει ιδιαίτερη περιποίηση, θέλει προσοχή? Όχι πολύ ιδιαίτερη, όχι. Απλά όχι. Πράγματα. Λίγο προσοχή, ναι. Τίποτα άλλο. Εσείς είστε εδώ να δώσετε και συμβουλές. Σίγουρα. Αυτό που κρατάμε θέλει σκιά, κυρίως η ζέρμπυρα, και όχι πολύ νερό και πολύ λίγο λίπασμα. Είμαστε η τρίτη γενιά. Δουλεύουμε στο ίδιο σημείο, στην Παναγία Κοζάνης και δουλεύουμε καθημερινά και γιορτές. Αναλαμβάνουμε και γάμους και αραβώνες και κήπους.
Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να κάνει επισκέψεις ακόμα και το χειμώνα, ακόμα και τα σχολεία δεχόμαστε.